σκέφτηκα να σ' αγαπήσω. Τα όνειρά μου να τα ζήσω. Δίπλα σε σένα, δίπλα σε σένα, μαζί με σένα. Τώρα έχω. Είδες που σ' έφερα. Συνήκο μου, πάντα με πας σε ωραία μέρη. Πάντα, ό,τι έχουμε κάνει μαζί είναι πάρα πολύ ωραίο και ρομαντικό. Βιάστηκα να σ' αγαπήσω, τα όνειρά μου να τα ζήσω. Νέα δισκογραφική δουλειά. Ναι, ολοκένουργια. Mm-hmm. Best. Είναι ένα best από τα 17 χρόνια, από τους 10 δίσκους που έχω κάνει μέχρι τώρα, που έχουμε κάνει, δεν τους έχω κάνει μόνοι μου. Και το όμορφο αυτής της δουλειάς είναι ότι υπάρχουν τρία ολοκένουργια τραγούδια. Και το πιο όμορφο είναι ότι αυτά τα τραγούδια είναι από τον Γιώργο τον Θεοφάνους, με τον οποίο βρεθήκαμε μετά από 6 ολόκληρα χρόνια. Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω. Είχε ακουστεί με τον Γιώργο τον Θεοφάνους ότι είχατε τσακωθεί, ότι δεν τα πηγαίνατε καλά και άσχημα μάλιστα. Γι' αυτό και υπήρχε αυτή η απουσία. Επειδή ξέρεις ότι πάντοτε λέω αλήθεια και σου ναι. λέω αλήθεια. Είσαι ειλικρινής αυτό, ναι. Δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ με τον Γιώργο. Σίγουρα. Απλά σιγουρότατα. Ωραία, να το ξεκαθαρίσουμε τότε, τι είχε γίνει και απλά, είχε πάψει η συνεργασία. Κοίταξε, όλοι οι άνθρωποι που αποφασίζουν να συνεργαστούν είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Διαφωνήσαμε σε κάτι. Κάτι δεν μας βόλεψε. Απομακρυνθήκαμε. Ναι. Γι' αυτόν τον λόγο όμως. Μπορέσαμε και ξαναβρεθήκαμε μετά από τόσα χρόνια. Ποιος ήταν ο λόγος της συνεργασίας πάλι, τι σας έφερε κοντά? Είπαμε ότι αφού στην πρώτη μας επαφή κάναμε μια τόσο μεγάλη επιτυχία, νομίζουμε ότι πρέπει να ξαναβρεθούμε. Έλα που δεν ξέρω πώς να ησυχάσω, πώς να σε διαγράψω. Τρίτη φορά που συνεργάσαι με τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Α, με τον Γιώργο. Α, ναι, από Γιώργο σε Γιώργο με έχει μπερδέψει. Γιώργο Θεοφάνος, Γιώργο Μαζονάκη. Με τον Γιώργο τον Μαζονάκη είναι η τρίτη φορά. 2000-2001 και 2008. Τον αγαπώ ως άνθρωπο. Είναι ένα παιδί με ιδιαίτερο χιούμορ, ωραίος τύπος. Δηλαδή λέει λίγα και καλά. Για να γινόταν μια φορά να ήμουν στη δική του. Όσοι έχω δει όλα αυτά τα χρόνια, Νατάσα, δεν έχεις πουλήσει ποτέ τη σεξι πλευρά σου. Τι πια, 6? Σεξι. 6, 7. Και 8 και 9. Δεν σεξι. Έχω, παιδί μου, τέτοια πλευρά. Δεν αισθάνεσαι σεξι. Όχι. Καθόλου. Πώς, δηλαδή, ξέρεις, ντύνεσαι. Πολύ ωραίο το στυλ που ντύνεσαι, αλλά δεν είναι δηλαδή να φορέσεις το μίνι. Όπα. Γιατί? Γιατί, εμένα με αφορά να περνάω καλά. Όταν λοιπόν βγω με ένα ρούχο που με κάνει να νιώθω λίγο άβολα, το μυαλό μου εστιάζεται και η προσοχή μου σε αυτό που φοράω και όχι σε αυτό που καλούμαι να κάνω. Να τραγουδήσω, να ακούσει ο κόσμος τα τραγούδια και να περάσει όμορφα. Γι' αυτό προσπαθώ πάντοτε να φοράω κλασικά ρούχα με φόρμες άνετες, ώστε να είμαι άνετη. Δεν χρησιμοποίησα ποτέ την πίστα και ούτε πρόκειται να το κάνω για να περάσω μία εικόνα. Όπως είμαστε τώρα. Το κάνουν όμως άλλοι συναδελφοί σου. Δικό τους. Ο καθένας ξέρει, επιλέγει τον τρόπο παρουσίας του. Πώς δεν έχουν φωνή. Στα δρόμενα. Δεν ξέρω. Πρέπει να δείξουν κορμί. Δεν ξέρω. Κοίτα, δεν είναι κακό να θέλεις να βγάλεις τη γυναίκα. Εγώ δεν θέλω. Δεν με αφορά αυτό το πράγμα καθόλου. Θέλω να είμαι η Νατάσα που ο άλλος την ώρα που οδηγώ ανοίγει το παράθυρο και λέει «Γεια σου ρε Νατάσα». Για να φτάσει στο σημείο κάποιος να πει «Γεια σου ρε Νατάσα». Δεν μπορεί να του βγεις εσύ γατούλα τώρα πάνω στην πίστα και περίεργα. Πρέπει να βγεις ντόμπρα και ωραία. Άρα και το αγόρι μου κοιμάται, κάνα σ' αγαπήσω, τα όνειρά μου να τα ζήσω. Δίπλα σε σένα, δίπλα σε σένα, μαζί με σένα. Σε είδαμε στην βάφτιση της Ελένης Μενεγάκη να είσαι μαζί με τον Ανδρέα Φουστάνο. Αυτό ήταν κάτι που το σχεδίασε η Ελένη για σας? Όχι. Αυτό ήταν κάτι που το θεωρώ εγώ πάρα πολύ λογικό. Ήμασταν προσκεκλημένοι και οι δύο με το παιδάκι μας και δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση να καθόμαστε χωριστά. Τότε είχαν αρχίσει τα δημοσιεύματα να γράφουν ότι υπάρχει περίπτωση για επανασύνδεση, ότι θα είναι ξανά μαζί, ότι αυτό ήταν η αρχή, η Ελένη τους ένωσε κτλ. Σύνηθες το φαινόμενο αυτό. Όλοι πιάνονται από κάτι και δημιουργούν διάφορες ιστορίες γύρω από αυτό. Η αλήθεια είναι αυτό, η αλήθεια είναι αυτό που σου λέω εγώ. Ότι μας ενώνει για πάντα η Αντριάννα μας και θα βρισκόμαστε σε όλα αυτά, σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Είτε αυτό είναι σχολείο του παιδιού, είτε είναι κάποια κοινωνική εκδήλωση. Μαζί, πάντα
Με το παιδί μας. Το παιδί, το Ανδριανάκη που λες, δεν έχει πει ποτέ «Μαμά, θα ήθελα να σας δω μαζί». Όχι, δεν... γιατί τα παιδιά όταν μεγαλώνουν σε ένα υγιές περιβάλλον, με γονείς που το αγαπούν και που τους δίνουν ό,τι καλύτερο έχουν, νομίζω ότι αυτό που φαίνεται ως πρόβλημα και ενδεχομένως να είναι μέσα στην καρδούλα ενός παιδιού, καλύπτεται από την πολύ αγάπη και από την προσοχή. Δεν θέλω τίποτα να ακούω πια για σένα, που βρίσκεσαι, τι κάνεις, πώς περνάς. Κι αν κάπου λες πως νοιάζεσαι για μένα, καλύτερα να μάθεις να ξεχνάς. Το διαζύγιο έχει βγει. Σε λίγο. Σε λίγο. Φτάνει η ώρα του, ναι, ναι, ναι. Και είναι πολύ δύσκολο. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος γενικά όταν δύο άνθρωποι αποφασίζουν να χωρίσουν. Αλλά όταν αυτό τους οδηγεί σε άλλους δρόμους που ενδεχομένως να είναι πιο ήσυχοι, πιο ειρηνικά με τον εαυτό τους και οι δύο μεταξύ τους. Οι σχέσεις πάντως είναι τώρα πολύ καλές. Ναι. Γιατί εντάξει, τότε δεν ήταν εύκολος χωρισμός. Ποτέ δεν είναι. Κανένας χωρισμός δεν είναι εύκολος. Γιατί δύο άνθρωποι όταν ενώνονται, το κάνουν για να είναι για μια ζωή. Εγώ και τις δύο φορές που παντρεύτηκα, το έκανα, πίστευα ότι θα είμαι μια ζωή με αυτούς τους ανθρώπους. Και με τον πρώτο μου σύζυγο και με τον δεύτερο. Τον πρώτο στο γάμο τον έκανες πολύ μικρή. 23 χρονών. 23. Αν τώρα έρθει μεγάλη σου η κόρη, είναι στην εφηβεία τώρα. Η Χριστιανούλα μου είναι στα 15, θα μπει και είναι το αστέρι μου. Αν έρθει και σου πει μαμά, γνώρισα ένα κόρη. Θα αυτοκτονήσω. Και... μη συνεχίσει, θα αυτοκτονήσω. Αχ, δεν είμαι καλά. Αχ, μη λέτε τέτοια, έχει ζέστη. Μισό λεπτό. Θα βγάλω λίγο. Ξαναρώτα με. Σε παρακαλώ. Μαμά. Έχω πολύ άγχος με τα παιδιά μου. Όχι, όχι, σε παρακαλώ. Είναι μικρή, θα τη πω, είσαι πολύ μικρή. Όχι τώρα, βέβαια. Όχι, στα 15 όταν πάει 20. Θα πηδήξω από εκεί. Όχι, άστο. Αυτό το κάνουμε μήκος και μέρη. Αυτή δεν ήταν. Τα προσωπικά της σου τα λέει. Εννοείται. Και σου λέει, μαμά, γνώρισε αυτό το αγόρι σήμερα. Ναι, και λέω, Χριστιανούλα μου, σε παρακαλώ, σιγά σιγά να μου τα λες, δεν είμαι καλά. Εντάξει, προσπαθούμε να κρατάμε. Είμαι λίγο φοβιτσιάρα, δηλαδή είμαι λίγο από πάνω της. Αλλά θέλω το παιδί μου να είναι μέσα στην κοινωνία, να είναι μέσα στην αγορά. Δεν θέλω να μεγαλώσω τα παιδιά μου μέσα σε μία γυάλα που να βλέπουν τον κόσμο από εκεί μέσα. Θέλω να είναι μέσα στον κόσμο. Να μου μιλάς όπως παλιά, δεν επιτρέπεται. Κι όταν με βλέπεις, μη με παίρνεις αγκαλιά. Είσαι ένα μεγάλο διάστημα μόνη σου. Ναι. Δεν σου λείπει μια συντροφιά να πεις ότι εγώ θέλω να γνωρίσω έναν άνθρωπο, να έχω μια σχέση? Τώρα που με ρωτάς, όχι. Γιατί, αλλά πάντοτε, γιατί κοίταξε, δημιουργείς εκείνες τις προϋποθέσεις της ζωής σου πάντοτε για να περνάς καλά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι φίλοι μου, όλοι εσείς που βγαίνουμε, που περνάμε καλά, που γελάμε, η οικογένειά μου, καταρχήν τα παιδιά μου, όλη η μέρα μου είναι αφιερωμένη στα παιδιά. Υπάρχουν πολλά θέματα να λύσω, καλά θέματα, έτσι. Σε πλησιάζουν εύκολα οι άντρες ή φοβούνται επειδή είναι ένα Τάσα Θοδωρίδου και λέει, πού να πάμε τώρα, τι να πάμε, θα φάμε τα μούτρα μας, πού να την πλησιάσεις? Εκείνος ο έξυπνος που θα έρθει χωρίς να πιστεύει ότι όλο αυτό που βλέπει είναι αυτό και στην πραγματικότητα και να μην τον αφορά όλο αυτό. Δηλαδή, εγώ είμαι τραγουδίστρια, εσύ κάνεις αυτή τη δουλειά του παρουσιαστή, το παλικάρι κρατάει την κάμερα. Όλοι κάνουμε μία δουλειά. Mm-hmm. Απλά εμένα και εσένα μας ξέρουν λίγο παραπάνω και δημιουργούν και κάποια εικόνα, ένα μύθο, ένα παραμύθι ωραίο. Δεν είναι όμως αυτό πάντα. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι ωραία, γνωρίζω έναν άνθρωπο, κάνω μία σχέση, περνάω πάρα πολύ καλά. Έχω δύο παιδιά. Θα δεχτεί τα παιδιά μου? Δεν υπάρχει εκεί. Πέφτει το μαύρο, μαύρη κουρτίνα που λέμε. Πρώτα τα παιδιά και μετά. Ο άνθρωπος ο οποίος θα μου δημιουργήσει το πιο μικρό πρόβλημα με τη Χριστιάνα μου και την Αντριάννα μου, απλά δεν υπάρχει. Λέμε εμείς οι Βόρειοι, δεν υπάρχει. Έχει τελειώσει αυτό. Έχει εξαφανιστεί. Ωραία. Δεν σου λείπει καθόλου η συζυγική ζωή? Η συζυγική. Ναι. Το πήγες τώρα ένα βήμα παραπέρα. Όχι, όχι καθόλου. Όχι. Όχι, όχι. Όχι. Καθόλου. Ελεύθερη και ωραία. Καθόλου. Άλλο η συντροφικότητα, άλλο ο γάμος. Ωραία. Συντροφικότητα. Τώρα επειδή το δεις εξαμαρτήν, ουκ ανδρός οφού. Εγώ το πήγα και στο δεις. Ναι. Δεν. Στο τρεις. Στο τρεις πρέπει να βγει καινούριο ρητό. Δεν σε νοιάζει για μας, μόνο εσένα αγαπάς, τόσα όνειρα ψέμα.